δύο, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω την σημερινή παρουσίαση, να ευχαριστήσω τόσο το Επιστημονικό Συμβούλιο, την Εξεταστική Επιτροπή του ΟΡΕΑΣ, και προσωπικά τον κύριο Καριατσάκ, τον καθηγητή, για την ευγενική πρόσκληση να συμμετάσχω στο επιστημονικό πρόγραμμα της κλινικής. Και το θέμα που διαλέξαμε να πούμε σήμερα είναι οι γονιμέξεις ευαίσθητες της ομάδας ασθενών. Τις ομάδες αυτές τις χώρισα σε ηλικιωμένους, σε ασθενείς που φέρουν τα θετία και στις έγκυες. Ίσως θα έπρεπε ότι να είναι σε ευαίσθητες ομάδες όχι ασθενών, αλλά ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού γενικά, καθώς οι έγκυες δεν φοβούνται ασθενείς. Λοιπόν, η λοιμόξη του συστήματος είναι ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας και εμφανίζονται πάρα πολύ συχνά. Σε μια πρόσφατη μεταανάλυση από τις ΗΠΑ φαίνεται ότι καταγράφουν 8,5 εκατομμύρια επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρία το χρόνο, 1 εκατομμύριο επισκέψεις σε αντιμετωπίσει των επιγόντων περιστατικών, έγιναν 370.000 εισαγωγές και από αυτές ένα ποσοστό γύρω στο 6% κατέληξε τελικά από ουρολίμωση. Ο ορισμός ουρολίμωσης είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται στις λοιμώξεις ή μολύσεις του ουρολογικού συστήματος από μικροοργανισμούς. Με κύριο εκπρόσωπο τα βακτήρια, αλλά μπορεί να υπάρχουν και ιοί και μύκητες. Αλλά όπως είπα, τα βακτήρια αποτελούν την πιο κοινή αιτία της ουρολίμωσης. Τα βακτήρια κανονικά πλησιεύονται από την ουρίδα στο ουρολογικό σύστημα τόσο του άνδρα όσο και της γυναίκας, απομακρύνονται γρήγορα με τα ούρα, πριν προλάβουν να εγκατασταθούν εκεί, σε κάποιο σημείο του ουρολογικού, και προκαλέσουν συμπτώματα. Και φυσικά, ανάλογα το πού εντοπίζεται η λοίμωξη, έχουμε την κυστίτιδα, που είναι πιο συχνή κυρίως στις γυναίκες και ελάχιστα στους άνδρες, την προστατίδα, που αποτελεί προνόμιο μόνο των ανδρών, και όταν η λοίμωξη ανιώνοντος ανέβει στους νεφρούς, έχουν την κυριονεφρίτιδα που επηρεάζει και τα δύο φύλλα. Τα πιο συχνά μικρόβια που οφείλονται στην ουρολοιμώξη, κυρίαρχο κομμάτι έχει το γνωστό μας κολοβακτηρίδιο, ακολουθούν η κλεψιέρα, ο πρωτέας, εντερόκοκος, ψευδομονάδα και η κάντιδα όσον αφορά τις μυκητιασικές λοιμώξεις. Πώς τεκμηριώνεται η διάγνωση μιας ουρολοιμώξης? Αυτή τεκμηριώνεται με τρία στοιχεία. Τα κλινικά συμπτώματα της λοίμωξης, τα οποία εστιάζονται κατ' εξοχήν στο ουροποιητικό σύστημα, την εργαστηριακή επιβεβαίωση που γίνεται με μια γενική εξάρτηση ούρων και φυσικά μια καλλιέργεια ούρων, και τέλος από την απουσία άλλης λοίμωξης, στην οποία να μπορούν να αποδούν τα συμπτώματα που εμφανίζει ο ασθενής. Στα συμπτώματα αυτά περιλαμβάνονται η έντονη ανάγκη για ούρηση, η έκρηξη πλέον για ούρηση, το αίσθημα κάψους ή άλλων με δυσφορία κατά τη διάρκεια της ούρησης, αίσθημα πίεση στην κάτω κοιλιά ή στην πίεδο, τα ούρα είναι συνήθως θολά και δύσολμα. Υπάρχει ένα αίσθημα που αναφέρει ο ασθενής αντελούς σκένωσης της ουροδόχου κύστης, ότι ενώ ουρεί, νιώθει ότι έχει παραμείνει ούρα στην κύστη του. Ο πυρετός επίσης με άλογο στην κάτω κοιλιά θα βεβαιάει στην πλάτη αν η λίμωξη ανέβει στους νεφρούς. Και εκεί έχουν και αίμα στα ούρα, αίσθημα κόπωσης, να αυτοί αίματα. Στους ηλικιωμένους ασθενούς, πέρα των συμπτωμάτων αυτών, μπορεί να παρουσιάσει μια αλλαγή στη συμπεριφορά τους, κυρίως με σύγχυση και παραλύρημα. Έτσι, σε ηλικιωμένους ασθενείς με ευθύνη αλλαγή στη συμπεριφορά, θα πρέπει ο γιατρός να κάνει επιπλέον εξετάσεις ώστε να διαπιστώσει αν υπάρχει ουρολίμωση. Γιατί πολλές φορές η αλλαγή συμπεριφορά των ηλικιωμένων αποτελεί την πρώτη ένδειξη έναρξης κάποιας ουρολίμωσης. Δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα γιατί οι ηλικιωμένοι παρουσιάζουν συμπτώματα αλλαγή συμπεριφορά όπως σύγχυση ή παραλύρημα σε σχέση με άτομα νεότερης ηλικίας. Μία θεωρία αναφέρει ότι υπάρχει κάποια ευαισθησία στα αγγεία του κεφάλου, τα οποία λόγω ηλικία αποδυναμώνονται, με αποτέλεσμα να είναι ευκολότερη η είσοδο μικροβίων στο νευρικό του σύστημα. Οι παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι καθιστούν τους ηλικιωμένους πιο επιρρεπείς σε ουρολοιμώξεις, είναι φυσικά αλλαγές στο στόμα ή ανοσοποιητικό του σύστημα, ο σακαρός διαβήτης, η έκταση των ασθενών αυτών σε διάφορα ιδρύματα, σε βακτήρια μέσω των νοσοκομείων ή των γεωργομείων στα οποία ζουν, η ακράτεια των ούρων, η ατροφή του κόρνου στις γυναίκες, ένα συχνό ιστορικό ουρολοιμώξεων, αλλαγές στην φυσιολογική λειτουργία του ουροποιητικού συστήματος, όπως για παράδειγμα στην υπερπλασία προστάτη που συνδέει στους άνδρες και φυσικά το κυριότερο η παρουσία του ουροκατετήρων. Η θεραπεία των ουρολοιμώξεων καταρχήν περιλαμβάνει κάποια άμεσα μέτρα γενικής πρόληψης, όπως είναι η άφθονη λήψη ουρών σταδιακά, η ούρηση με την πρώτη επιθυμία και να μην παραμένουν ούρα στην κύστη και φυσικά ο σωστός καθαρισμός της γενικής περιοχής. Οι περισσότερες ουρολοιμώξεις του ουροποιητικού, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, αντιμετωπίζονται με αντιβιωτικά και μένουν όσον αφορά τις κυστίτιδες με βραχύχρωμα σε σχήματα. Οι προστατήτες τους άνδρες θέλουν παραπάνω
αντιμετώπιση. Ενώ τέλος, οι πυελλονεφρίτιδες πολλές φορές απαιτούν και την εισαγωγή του ασθενού στο νοσοκομείο, ώστε να λάβει ερδοφυλακή διαδοχή. Γενικά όμως η αντιβίωση φαίνεται ότι δρά καλά στην αντιμετώπιση όλων των μορφών ουρολυμόξεων. Τώρα, περνώντας στους ασθενείς με καθετήρα, ο καθετηριασμός της ουροδόγου κύσης, όπως σας είπα και πριν, αποτελεί τον συχνότερο παράγοντα ουρολύμωξης, καθώς ο καθετήρας λειτουργεί σαν ένα κανάλι εισόδου μικροβίων, τα οποία φυσικά δεν αποτελούν μέρος της συλλογής πορείας του ουροδυτικού συστήματος. Εδώ να τονίσω ότι η προσπάθεια αποστήλωσης των ασθενών αυτών δεν αποτελεί ρεαλιστικό στόχο και τις περισσότερες φορές είναι προσωρινή, ενώ η συνεχής χορήγηση αντιβιωτικών καθιστούν τελικά τα μικρόβια ανθεκτικά στην χορήγηση της αντιβίωσης. Βάσει των τελευταίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, ουρολύμωξη ασθενή με καθετήρα ορίζεται η λίμωξη η οποία εμφανίζεται τουλάχιστον 48 ώρες μετά τον καθετηριασμό. Οι ουρολύμωξοι προκαλούνται μετά από τον καθετηριασμό, αποτελούν την δεύτερη σε συχνότητα αιτία δευτερογενούς υψαιμίας. Ένα ποσοστό 20% των νοσοκομιακών υψαιμιών οφείλονται σε καθετηριασμούς, με ένα δείχνει τη θνησιμότητα που πλησιάζει το 10%. Λέμε ότι είναι νούμερα αρκετά σημαντικά. Πάλι βάσει των κατευθυντήριων οδηγών της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, ο καθετηριασμός της ουροδόγου κύστης περιλαμβάνεται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως είναι η οξία επίσκεψη των ούρων ή όταν υπάρχει ανάγκη να μετράμε τα προσλαμβανόμενα και αποβαλλόμενα υγρά, ενώ εναλλακτικές επιλογές είναι οι διαλείποντες καθετηριασμοί και φυσικά ο υπερηπτικός καθετηριασμός. Από μια μεγάλη μεταανάλυση, πάλι όσον αφορά σε εμείς που φέρνουμε μόνο καθετήρα, φαίνεται ότι η αλλαγή του καθετήρα πρέπει να γίνεται μόνο επί ενδείξεων της λειτουργίας του καθετήρα ή εμφανούς ουρολύμωξης. Η συνδίκατη αλλαγή του καθετήρα δεν προφυλάσσεται από τους ουρολυμώξεις, ενώ όπως είπαμε και πριν, η συστηματική χορήγηση αντιβιωτικών για προφύλαξη δεν μειώνει τον κίνδυνο επανεμφάνισης ουρολυμώξης. Οι συστάσεις για τη θεραπεία σε αυτούς τους ασθενείς είναι η θεραπεία φυσικά της συμπτωματικής λίμωξης που σχετίζεται με τον καθετηριασμό. Δεν πρέπει να γίνεται θεραπεία σε ασθενή με καθετήρα και ασυμπτωματική βακτηρουρία. Πρέπει να γίνεται θεραπεία ασθενών με καθετήρα και ασυμπτωματική βακτηρουρία μόνο αν πρόκειται να ακολουθήσει κάποια χειρουργική επέμβαση. Αλλαγή του καθετήρα πρέπει να γίνεται μόνο πριν την έναρξη θεραπευτικής αγωγής. Όπως είπα και πριν, όχι προφυλακτική χορήγηση αντιβίωσης για την πρόληψη ουρολύμωξης σε ασθενή, σε άνδρα μάλλον ή γυναίκα με καθετήρα, και να μπορούμε όσο το δυνατόν να περιορίζουμε το χρόνο παραμονής του καθετήρα στον άνδρα ή στη γυναίκα. Τώρα, όσον αφορά τις ουρολυμώξεις στην εγκυμοσύνη, από τη διεθνή βιβλιογραφία δεν φαίνεται ότι οι έγκυες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν ουρολύμωξη, με τα ποσοστά να είναι μεταξύ 0,3-1,3%. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, πιο συχνή είναι η διάγνωση της ασυμπτωματικής βακτηριουρίας. Εδώ φαίνεται ότι αυτή είναι πιο συχνή στις εγκύους σε σχέση με τις μη εγκύους, με τα ποσοστά και εδώ να κυμαίνεται 1,2-8% για τις μη εγκύους και 2,5-14% στις εγκύους. Πού οφείλονται συνήθως οι ουρολυμώξεις? Οφείλονται στις αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα της εγκύου με τα αυξημένα επίπεδα προγεστερόνης, τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα να επιβραδύνουν την διοχέτευση των ούρων από τους νεφρούς προς την οδό κύστη και από εκεί στην ουρίδα. Έτσι τα μικρόβια, τα ούρα λιμνάζουν και δίνουν την ευκαιρία στα μικρόβια να πολλαπλασιαστούν εντός του ουροποιητικού συστήματος. Τα συμπτώματα. Αν η ουρολύμωξη περιορίζεται στην οδό κύστη, τότε η γυναίκα να φέρει ένα αίσθημα καύσους και τσούξιμα στην περιοχή του πόδου κατά την ούρηση και ενδεχομένως κατά τη σεξουαλική επαφή. Υπάρχει ένα αίσθημα βάρους χαμηλά στην κοιλιά. Υπάρχει μια έντονη τάση έπηξη για ούρηση, η οποία δεν περιορίζεται και μετά την ούρηση, παραμένει μια ότι δεν έχει καρδιάσει κύστη και θέλει επίση να ουρήσει. Και πολλέ φορέ μα αναφέρουν ότι η ποσότητα των ούρων είναι δυσανάλογα μικρή σε σχέση με την ένταση που νιώθει ότι τον ούρο στην κύστη τη. Υπάρχει φυσικά συχνουρία και τα ούρα και εδώ είναι πολλά και δύσοδο. Όπως είναι πυρετός που πολλές φορές συνοδεύεται με ρίγος γιατί είναι αρκετά υψηλός. Υπάρχει άλλο στην οσφή το οποίο κατά περίπτωση είναι αφοτερόπλοη και κολυμποειδές και φυσικά ναυτία και έμετρα. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η λίμωξη των ούρων, ακόμα και αν δεν υπάρχουν συμπτώματα, δηλαδή είναι λεγόμενη ασυμπτωματική βακτηρία, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται γιατί μπορεί να δημιουργήσει, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, κινδύνου τόσο στη μητέρα, όσο και στο έμβριο, το οποίο μπορεί να γεννηθεί είτε λιποβαρές είτε να έχουν ένα πρόβλημα το κετό. Η διάγνωση και εδώ γίνεται εύκολα μια γενική ούρο και μια καλή άδεια ούρων. Αν πρόκειται για κυστήτιδα, σύνως αρχή χορήγηση αγωγής σε βραχύφωνα σχήματα από το στόμα.
σε περίπτωση όμως εμφάνισης συμπτωμάτων που συνδέονται με, μαζί με την εικόνα ότι υπάρχει κάποια λίμωξη στο νεφρό, τότε δεν αποκλείεται να σταθεί ακόμα και, όπως είπα πριν, η εισαγωγή στο νοσοκομείο, προκειμένου να χορηγηθεί ενδοφέλεια αντιβιωτική αγωγή. Τώρα, για την πόρεση των λοιμόξεων στην εγκυμοσύνη, απλές οδηγίες, επιμελής ενυδάτωση, όπως λέμε έτσι, όσοι κάποια ασθενή που πάσχει από λοιμόξη, κούρηση με την πρώτη επιθυμία να μην κρατούν οι γυναίκες τα ρούχα τους, χρήση άνετο ρούχων, χρήση μπακελών εσωρούχων και συχνή αλλαγή του εσώρουχου, κούρηση πριν και μετά την ερωτική επαφή. Αφού ενεργηθεί, θα πρέπει να τους ενημερώνουμε, να τους εκπαιδεύουν να σκουπίζονται από μπρος προς τα πίσω, να υπάρχει φυσικά υγιεινή στην περιοχή. Ενώ φαίνεται ότι η κατανάλωση του χυμών που βακίνουν μακρόκαρπο των μορφών σκαλάμπων βοηθάει στην πρόλευση των λοιμόξεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.